Κυρίε και κύριοι, φίλε και φίλοι του αθλητισμού, φίλε και φίλοι του μπάσκετ, φίλε και φίλοι τη Λίγκα Μπασκετάκια, καλώ ήρθατε σε μία ακόμα αναμέτρηση για την 12η αγωνιστική τη Development League στη Θεσσαλονίκη. Πιο συγκεκριμένα, παρακολουθούμε την αναμέτρηση μεταξύ Airballers και SKG Bugs. Ένα πραγματικά ενδιαφέρον matchup και των δύο ομάδων και των παικτών ξεχωριστά. Οι δύο ομάδε είναι αρκετά guard oriented, χωρί να θέλουμε να υποτιμήσουμε του πιο ψηλού. Έρχονται τώρα οι πρώτοι πόντοι μέσα στη ρακέτα από τον δασκάλο, ο οποίος κέρδισε παραπάνω από έναν παίκτη. Ένα παιχνίδι που είναι αρκετά ενδιαφέρον και στα ατομικά match-ups των παικτών. Έχουν 7 παίκτες στη διάθεσή τους οι Airballers. Οι Bucks έχουν 9, έχουν ένα αρνητικό πλεονέκτημα, αρκετοί guards τόσο στον bug όσο και στην τωρινή σύνθεσή τους. Οικονόμου σε μία από τις πρώτες επιθέσεις, ο Σκάκης. Θα ξαναπάρει την μπάλα, έχει βρεθεί ελεύθερος ο Πανταλώνας, δεν τον πρόλαβε, υπάρχει επιθετικό rebound, τελικά έδωσε με όθηση ο δασκάλος στον Δοσκάκη, ο οποίος θα ξαναπάρει τον Παπαδόπουλο στα 7 δευτερόλεπτα, πάει μέχρι μέσα, θα στοχίσει, υπάρχει προσπάθεια και δεύτερο επιθετικό rebound από τον Αθανασιάδη αυτή τη φορά. Δοσκάκης, jump shoot είναι εύστοχος, ο Πανταλώνας ήταν αρκετά πιο μέσα στη ρακέτα από εκεί που ήταν ο Πρόνα Φερνέντες, ο οποίος... Κάτι κατάφερε να στείλει τη διαφορά στους 4 πόντους, να διπλασιάσει το ενεργητικό της ομάδας του. 0-4. Δημητρίου είναι σε καλή άμυνα. Γκούλας, κρατή. Γιάννη στα 4 δευτερόλεπτα, παραλίγο να χαθεί η μπάλα και θα χαθεί τελικά από τον Αθανασιάδη. Καλό ξεκίνημα τόσο σε άμυνα όσο και σε επίθεση για τους Bucks. Πάει σε ένα πολύ δύσκολο play-up και καταφέρνει να πετύχει 2 ακόμα πόντους στο δασκάλου. Πάλι απέναντι σε 2 παίκτες, 0-6. Για overplay άμυνα δεν θα καταφέρει ο Παναγού. Γιάννης, από Δημητρίου. Πάει μέχρι μέσα, στέκεται στον αέρα, θα στοχίσει στο δεξί lay-up. Υπάρχει ένα core bound, θέλει τώρα να τρέξει ο Αθανασιάδης, ο οποίος βρίσκει τείχο μπροστά του Παπαδημητρίου. Παπαδόπουλος. Οικονόμου. Υπάρχει κλέψιμο στην μπάλα που πήγε να δώσει ο δασκάλου μέσα στη ρακέτα. Δεν κατάφερε να πάρει την μπάλα ο Σκάκης. Πανταλώνας. Μια σταυρωτή θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, όχι ιδανικά. 0-6 παραμένει. Παπαδόπουλος. Υπάρχει κάνει μια προσποίηση ότι θα πασάρει στον Οικονόμου, ο οποίος ήταν ελεύθερος, πήγε μέχρι μέσα στόχηση. Υπάρχει επιθετικό ριμπάντο από τον Βοσκάκη και μπλοκ από τον Γούλα, δεν υπάρχει φάουλ. Πολύ δύσκολη προσπάθεια από τον δασκάλο, ο οποίος παίρνει και το επιθετικό ριμπάντο για μία ακόμα φορά. Ο Παπαδόπουλος. Ο Φιάλης πάει μέχρι μέσα, υπάρχει σφύριγμα. Φάουλ που έχει χρεωθεί στον Καραγιάννη και είναι το πρώτο φάουλ της αναμέτρησης. Μια πολύ ησυχία θα φτάσει στο τέλος της, καθώς πήρε από την επαναφορά από τον Αθανασιάδη ο δασκάλου, αλλά στόχησε σε airball. Υπάρχει ένα ακόμα φάουλ τώρα από τον Οικονόμο αυτή τη φορά στο κέντρο του γηπέδου. 1-1 το φάουλ μετά από 3 αγωνιστικά λεπτά και 2 δευτερόλεπτα, για να είμαστε ακριβείς. Γούλας στη γωνία, μάχεται και παίρνει την μπάλα ο Κρυστάλης σε μία από τις πρώτες του επαφές την μπάλα. Έχει απέναντί του τον Βοσκάκη, θα χάσει την μπάλα. Πολλές φορές είπατε τη λέξη μπάλα, οκ. Κρυστάλης και Βοσκάκης είναι ένα ενδιαφέρον match-up μέσα στη ρακέτα. Ο Καραγιάννης έχει περισσότερο ρόλο forward σε προηγούμενα παιχνίδια με τους Bowlers. Γούλας και Κρυστάλης αποτελούν τη βασική γραμμή άμυνας μέσα στη ρακέτα. Στην άμυνα ζώνης που παίζουν οι Airballers, οι οποίοι παραλίγο να κλέψουν την μπάλα και θα την κλέψουν τελικά. Πήγε να κάνει ο Παπαδημητρίου κάτι πολύ εξητημένο. Κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα και να πετύχει 2 πόντους ο Πανταλώνας. Έκανε μια πολύ περίτεχνη πάσα, την οποία κατάφερε να συγκρατήσει ο Πανταλώνας. Και έρχονται με όχι τόσο συνηθισμένο τρόπο οι πρώτοι πόντοι για τους Bowlers. Μάλιστα, 2-6. Το νόμο σου για 3 στο σκέφτη είναι εύστοχος. Έχει απέναντί του τον Παπαδημητρίου. 2-9. Και το πρώτο τρίποντο στο παιχνίδι. Πολλά first σε αυτές τις δύο τελευταίες κατοχές. Γούλας
Ο Δημητρίου έχει ζητήσει την μπάλα να την πάρει στην κορυφή στα 13 δευτερόλεπτα. Πρέπει να βγάλει μια πάσα η οποία δεν θα φτάσει στον επιδεξιό τελικό της αποδέκτη. Θα βγει εκτός. Μετά από deflection, συνεπώς η κατοχή είναι εκ νέου για τους μπολέρες. Ο Γούλας θα επαναφέρει με 10 δευτερόλεπτα. Δαλώνας Καραγιάννης κοιτάει το καλάθι στα 7 δευτερόλεπτα. Έχει απέναντί του το δασκάλου, πάει μέχρι μέσα. Θα στοχίσει, υπάρχει μάχη από αμυντικό rebound από δασκάλου και Αθανασιάδη. Θα καθαριστεί από τον πρώτο τελικά. Ο Παπαδόπουλος, ένας πάνω στην μπάλα, φωνάζει ο Στήλης από τον πάγκο. Υπάρχει deflection και deflection από τον Κρυστάλη. Στην πάσα που πήγε να βγάλει ο Παπαδόπουλος, αλλά υπάρχει φθηνό λάθος. Η μπάλα βγήκε εκτός. Κακή συνεννοησία μεταξύ των. Συνεννοησία. Ωραίος. Σπίκερ να σου πετύχει. Συνεννόηση. Ήμουν ανάμεσα στο να πω ασυνεννοησία και κακή συνεννόηση. Είπα κάτι ενδιάμεσο. Μπάρα είναι ξανά για τους Bucks λοιπόν, αλλά στόχισε ο Παπαδόπουλος. Στο τρίποντο που πήρε από τη γωνία είχε βρεθεί ελεύθερος. Ήταν σωστό τεχνικά να το πάρει, αλλά στόχισε. Καραγιάννης. Καλώνας δεν θα πάρει την μπάλα, υπάρχει deflection και κλέψιμο από την καλή άμυνα που έπαιξε ο δασκάλου, ο οποίος θα πάει μέχρι μέσα. Ο Καραγιάννης δεν έπαιξε άμυνα ψηλά, δεν ήθελε να δώσει την επιλογή, την πιθανότητα μάλλον στον αντίπαλό του να κερδίσει και το φάουλ. Δασκάλου εκδηρούσε την κάθε κίνηση του προσωπικού του αντιπάλου και το εκμεταλλεύτηκε. Καραγιάννης πήρε από τον Γούλα. Από Δημητρίου έχει πάρει το screen από τον Γούλα στο 3 από την κορυφή. Είναι άσχημο, την μπάλα μπήκε και βγήκε. Ωραία! Τρίπλα λίγο πίσω από το κέντρο του γηπέδου από τον Παπαδόπουλο, ο οποίος πάει μέχρι μέσα. Το Eurostep θα σταθεί στον αέρα, δεν θα καταφέρει να κερδίσει και τους δύο παίκτες που ήρθαν πάνω του. Την μπάλα είναι ξανά για τους Bugs. Έχει βρεθεί ελεύθερο. Στο 3 από την γωνία ο Αθανασιάδης τιμωρεί το κακή αμυντική επιστροφή των αντιπάλων του. Και υπάρχει time out που έχουν καλέσει οι Bugs. Αν άκουσα καλά από τον πάγκο από τον Χρήστογλου. Για τρεις Γούλας είναι εύστοχος και είναι αρκετά ελεύθερος. 5-14 ανάσα για τους Bowlers. Και υπάρχει time out που έχουν καλέσει οι Bugs, γιατί όταν το προανήγγυλαν ήταν μπροστά με 12 πόντους, τώρα είναι μπροστά με 9. Επιστρέφουμε σε λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στη Sony Carina για τα τελευταία 4 και 22. Νομίζω ότι ήταν πολύ ο χρόνος για να πω τα τελευταία. Γραμματικά σωστό, μαθηματικά παίζεται. Όπως και να έχει, οι Bugs έχουν την κατοχή μετά το time out που κάλεσαν οι ίδιοι. Έχει περάσει στο παρκέ ο Γιώργος Μπούφος για πρώτη φορά, καθώς και ο Χρήστογλου. Καλιά σωστές αποφάσεις άκουσα από τον πάγκο των Airballers. Άκουσα και άλλα, αλλά δεν τα άκουσα πολύ καλά, οπότε δεν θέλω να μεταφέρω κάτι λάθος. Υπάρχει κλέψιμο μέσα από τη ρακέτα και τώρα ο Γούλας θέλει να φωτοδοτήσει τον Παπαδημητρίου, ο οποίος θα συγκρατήσει την μπάλα ανάμεσα από δύο. Γούλας πάει μέχρι μέσα, κέρδισε δύο παίκτες. Σαγκελάρης Οικονόμου θα δώσει πολύ ωραία στον Τζάνθο, ο οποίος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Το παιχνίδι έχει ανοίξει εδώ και αρκετή ώρα και λίγο πριν το time out. Πανταλώνας κοιτάει και θα έπαιρνε την μπάλα ο Γούλας, αν δεν υπήρχε deflection με το πόδι του Παπαδόπουλου. Γούλας στην επαναφορά. Πετελάρης Κασπάς από τον Παπαδημητρίου, θέλει να αποστάρει τον ψηλότερο Οικονόμου που μπαίξει στα πόδια, πήγε από την μία, πήγε από την άλλη. Είναι άστοχος όμως. Παπαδόπουλος έχει μπροστά του τον επίσης ψηλότερο Παπαδογιάννη. Στη γωνία η μπάλα, Χρήστογλου. Μπούφος θέλει να αποστάρει τον Γούλα. Jump shoot, fade away, είναι άστοχος, υπάρχει αμυντικό rebound από τον Γούλα. Μια μακρινή πάσα τώρα στον Παπαδημητρίου, δεν κατάφερε να φτάσει εκεί πέρα. Ήταν πιο μπροστά ο Οικονόμου και έκλεψε μία ακόμα μπάλα. Ο Παπαδόπουλος, Οικονόμου, πέρασε ανάμεσα από δύο, εκτός της ισορροπίας, δεν κατάφερε να ευστοχίσει. Airball. Πανταλώνας πήρε το rebound, Καραγιάννης. Άρα λίγο να χάσει την μπάλα από τον Παπαδόπουλο. Πανταλώνας, σουτιά 3, ο Μπούφος δεν ήταν αρκετά μπροστά του για να τον παρεμποδίσει, για να τον κάνει να έχει δεύτερη σκέψη. Στόχισε ο πρώτος, ο Οικονόμου θα λάβει την μακρινή μπάλα. Παπαδόπουλος. Την μακρινή πάσα μάλλον. Χρήστογλου στην κορυφή, είχε βρεθεί ελεύθερος, δεν το πήρε. Στα 10 δευτερόλεπτα ο Παπαδόπουλος υπάρχει σφύριγμα για φάουλ που έχει χρεωθεί στον Παπαδημητρίου. 2-1 πλέον τα ματικά. Παπαδόπουλος, Χρήστογλου για μία φορά ακόμα στην κορυφή, τον επιτηρεί και πάλι ο Μανταλώνας. Έχει βρεθεί ελεύθερος. Για μία ακόμα φορά υπάρχει τη λέξη από τον
από Δημητρίου Παπαδόπουλου. Ο Πανταλώνας βρέθηκε πρωτίστως στον Χρήστογλου, μετά στον Ξάνθο. Είχαν πράγμα που σημαίνει ότι υπήρχε παίκτης μέσα στη ρακέτα που δεν μάρκαρε κάποιον παίκτη. Άμεσα σου για τρεις, ενώ τελείωνε σιγά σιγά ο χρόνος της επίθεσης. Είναι εύστοχος ο Παπαδόπουλος, 7-19. Ιδανικό πρώτο 8 λεπτό που ολοκληρώνεται τώρα για τους Bugs. Συντονομέτρηση. Καρδιάκης, υπάρχει φάουλ από τον Ξάνθο. Ο οποίος για τους SKG Bugs μας έκανε κάποιες δηλώσεις προηγουμένως. Μπορείτε να βρίσκετε παρόμοιες δηλώσεις και αυτήν στη σελίδα μας στο Facebook. Μπασκετάκι Σαλόνικα League. Καρδιάκης έχει να βγάλει μια ωραία πάσα. Φανταστικό play. Δεν θα καταφέρει να μετατραπεί σε assist και να μπει στα highlights. Από τον Παπαδόπουλο, ο οποίος στόχησε. Καρδιάκης πήγε να βγάλει μέσα. Μέσα στη ρακέτα μια πάσα σε guard. Αλλά υπήρχε deflection, υπήρχαν πολλά χέρια και κάποιος από αυτό το έκοψε. Για τρεις είναι εύστοχος και πάλι ο Παπαδόπουλος από τη δεξιά πτέρυγα. 7-22. Βρίσκουν σιγά σιγά ρυθμό και από τη γραμμή των 6-75. Οι Bugs 2-2 πλέον τα μοντικά φάουλ. Σκαστή πάσα. Μέσα θα γυρίσει, η μπάλα μπήκε και βγήκε, θα βάζει τον εαυτό του ο Τσεκελάρης. Τώρα έχει βρεθεί offside για να δανειστούμε τον ποδοσφαιρικό όρο. Ο Οικονόμου, ο οποίος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, όντας ο τελικός αποδέκτης ενός ακόμα εκδιδιασμού που εκτέλεσαν άρτια οι SKG Bugs. Έχουμε περάσει στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου, 7-24 το σκορ. Τσεκελάρης, χωρίς φάουλ φώναξε κάποιος από την πεντάδα, αλλά έγινε φάουλ από τον Τσάντο. Είχαν να δώσουν οι Bugs και έχουμε ακόμα ένα. Καρδιάνης δεν θα πάρει την μπάλα. Ούτε ο Παπαδημητρίου που έκοψε μέσα στη ροζιά. Τα Πανταλώνα στην κορυφή. Πάρει το screen από τον Σακελάρη. Πέδε στην επιλογή, όχι τελικά. Τα 7 δευτερόλεπτα πάει μόνος του. Θα δώσει στον Σακελάρη. Πήγε να βγάλει εκεί που ήταν ο Παπαδημητρίου κοντά. Αλλά η μπάλα χάθηκε. Ο Παπαδόπουλος μετά από μια προσπίση θα αφήσει και πάλι την μπάλα στο καλάθι. Ο Βούλας βρέθηκε σε μειονεκτική για αυτόν θέση. Λοιπόν, δεν κατάφερε να τον παρεμποδίσει. 7-26. Αλλά θα κατεβάσει την μπάλα. Ενδιαφέρον. Ενδιαφέρουσα επιλογή. Ο Δημητρίου για 3 είναι άτυπος και μπαίνει ελεύθερος. Μπούχος το rebound. Χρήστογλου. Βγάλει μια πάσα στον Παπαδόπουλο. Στον για 3 από εκεί που έχει ψυχήσει 2 φορές δεν θα το κάνει τρίτη φορά. Ο Γελάρης στο rebound 5 δευτερόλεπτα. Δεν είμαι σίγουρος αν το έχει να αντιληφθεί η παίκτα. Στον για 3. Πανταλώνας. Ναι, εύστοχος! Πάρα πολύ μακριά. Buzzer beaters στο τέλος της πρώτης περίοδου. Λέβει τη διαφορά στους 16 από τους 19. Μια ανάσα για τους Μπόλερς. Κάτι που μπορεί να δώσει μεταξύ άλλων και ψυχολογικό boost στην ομάδα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την έναρξη της δεύτερης περίοδου. Βλέπουμε πολύ ωραίο μπάσκετ μέχρι στιγμής. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στη Σόνικα Αρίνα για την έναρξη της δεύτερης περίοδου σε ένα παιχνίδι που έχει πραγματικά πολύ πλούσιο μπασκετικό θέαμα, εθνιδιασμοί, buzzer beater τρίποντα όπως απέδειξε προηγουμένως ο προαναφερθέντας ο Δημιουργίου. 10-26 λοιπόν, πρώτη κατοχή είναι για τους airballers. Ο Δημιουργίου έχει την πρώτη μπάλα. Βούλας, σταματήσει την τρίπλα αρκετά νωρίς. Γιάννης, πολυκοσμία μέσα στη ρακέτα των Bugs για μία ακόμα φορά. Βούλας, σε μία κάπως άβολη θέση ομολογουμένως. Θα εκφοβηθεί τον κρυστάλλι στα 9 δευτερόλεπτα. Στην για 3 με ωραία τεχνική. Είναι άστοχος όμως ο Πανταλώνας. Και υπάρχει φάουλ στην διεκδίκηση του rebound. Πάλι χαμηλά προφανώς. Ο Καραγιάννης είναι αρκετά καλά για να συνεχίσει. Πολύ καλά δηλαδή. Χαιρόμαστε γι' αυτό. Θα πάρει τώρα την μπάλα. Έκανε σχετική χειρονομία και πήρε την μπάλα από την επαναφορά. Είναι άστοχος το τρίποντο που επιχείρησε όμως. Χρήστογλου έχει βρεθεί στην κορυφή για να τροφοδοτήσει τον Μπούχο Θανασιάδη, δεν το κατάφερε. Υπάρχει προσπάθεια άστοχη, αλλά υπάρχει και rebound επιθετικό. Παραλίγο να χάσει την μπάλα ο Πανταλώνας, θα συγκρατήσει. Κρυστάλλης από Δημητρίου στα 10 δευτερόλεπτα. Θα πάρει το screen, jump shoot είναι με ταμπλό άστοχος. Η μπάλα μπήκε και βγήκε, το επεξεργάσιμο παιχνίδι. Χρήστογλου. Χρήστογλου σε ένα αρκετά ενδιαφέρον ρόλο. Στην κορυφή τον έχουμε δει πολλές φορές, θα τροφοδοτεί όπως και τώρα. Λυρίδης.
που έχει περάσει και αυτό στον αγωνιστικό χώρο. Μακρινό δίποντο είναι άσπρο από τον Τσάντο. Κάμε χειροκροτούμενος από τον Πάντο τον Μπάγκς. Καλό κλίμα επικρατεί στην ομάδα. Αν μπορούμε να διαβάσουμε το δωμάτιο. Χειροκροτήματα, καλό κλίμα. Ψυχολόγος έπρεπε να γίνω, χαραμίζομαι. Όπως και να έχει, υπάρχει ένα ακόμα σφύριγμα. Αλλαγή κατοχής. Μπούλας. Από Δημητρίου θα πάρει εκεί που είναι κοντά στην baseline, θα γυρίσει. Είναι άστοχος από την καλή πίεση που δέχτηκε από τον Ξάνθο. Δύσκολη προσπάθεια. 10-26, έχουμε 1,5 αγωνιστικό λεπτό χωρίς σκορ στο παιχνίδι. Χρήστογλου. Και στον μπαταλόνα απέναντί του. Χρήστογλου, σουτιά 3. Είναι εύστοχος και έχουμε ντεζαβού γιατί είχε συμβεί ακριβώς το ίδιο σκηνικό στο πρώτο δεκάλεπτο. Ο μπαταλόνας να μαρκάρει μία τον Χρήστογλου, μία παίκτη στη γωνία. Να αλλάζει γρήγορα η μπάλα. Να πάει ξανά στο Χρήστογλου να βρίσκεται ελεύθερο. Τότε δεν το είχε πάρει το τρίποδο, τώρα το πήρε και εύστοχος. Ο Γούλας σε ένα jump shot με μεγάλη καμπύλη μαρκαρισμένα είναι άστοχος. Λυρίδης υποδοτήσει. Ωραίο τριγωνάκι με τον Μπούφο, θα ξαναπάρει την μπάλα, πήγε να βγάλει κάτι πολύ εξειδικευμένο, το οποίο βγήκε εντυπωσιακό μπλοκ από τον Κρυστάλλι. Πολύ πληθωρική φάση. Πολλά πράγματα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Φαίνεται κάποιος θέλει να με κάνει τον δεύτερο Eminem. Τον μιλάω αρκετά γρήγορα, δεν πειράζει. Κάθε άλλο. Βλέπουμε πολύ ωραίο μπάσκετ. Σάντος. Μπούφο στην... Λίγο έξω από τη ρακέτα έχει δηλώσει άμυνα. Παρότι στα 3 δευτερόλεπτα έχει βρεθεί στη γωνία. Jump shoot είναι εύστοχος αυτή τη φορά από παρόμοιο σημείο που αστόχησε προηγουμένως ο Ξάνθος. Σου ήταν για 2 πόντους όπως είπε την γραμματεία. 10-31. Πανταλώνας. Ραγιάννης. Στην 2 πόντους πάνω του πήγε μια βόλτα μικρή στην baseline. Σου για 3 έχει βρεθεί ελεύθερος. Είναι άστοχος. Από τη γωνία για μια ακόμα φορά ο Πανταλώνας. Χρήστογλου. Σταματήσει την τρίπλα. Θανασιάδης. Έχει τραβήξει 2 παίκτες πάνω του στην baseline. Μπούβος no look pass στον Χρήστογλου. Σουτ για 3. Είναι άστοχος αυτή τη φορά. Υπάρχει εξαιρετικό rebound παραλίγο από τον Λυρίδη. Θα βρεθεί σε αρκετά πλέον εκεί θέση. Αλλά το rebound χάθηκε. Πανταλώνας. Μπούλας. Ο Πανταλώνας παραλίγο να χάσει την μπάλα, θα συγκρατήσει, υπάρχει στήριγμα. Για φάουλ από τον Φιλιρίδη. Έχουν θεωρητικά 7 παίκτες στη διάθεσή τους, αλλά πρακτικά 6 airballers. Όσο μου στείλεις έχει σπασμένο χέρι και έχει αναλάβει ρόλο coach στον πάγκο. Ο Γιάννης έχει πάρει από την επαναφορά στα 10 δευτερόλεπτα. Υπάρχει ένα ακόμα φάουλ μέσα στη ρακέτα. Φάουλ που έχει χρεωθεί στον Αθανασιάδη αυτή τη φορά. Πανταλώνας. Καριάννη ζητάει την μπάλα αρκετά επιδεικτικά και θα την πάρει. Έχει μπροστά του τον Μπούφο. Στα 10 δευτερόλεπτα κάνει κίνηση στον Λάρι. Δεν θα του δώσει την μπάλα. Στα 6 δευτερόλεπτα θα πάρει ο Πανταλώνας. Jump shoot είναι άστοχο. Η μπάλα μπήκε και βγήκε για μία ακόμα φορά. Κρυστάλλι στη μάχη δεν είναι καταφέρει και το rebound. Χρήστογλου. Σταματάει τρίπλα. Αναψιάδης με μεγάλη καμπύλη έχοντας ξεφορτωθεί επαρκώς τον Γούλα για να σουτάρει. Είναι άστοχος. Κελάζει το rebound. Γιάννης, υπάρχει deflection. Η μπάλα κατέληξε στον Γούλα, ο οποίος θα σουτάρει για 3. Αρκετά μεγάλο μπασκετικό θράσος. Να έρθει έτσι η μπάλα και να σουτάρει. Την καλή έννοια προφανώς. Λυρίδης. Μπούφος στη γωνία, έχει πατώντας τη γραμμή μάλλον. Χρήστογλου ξαναδώσει τον Μπούφο κάνοντας μια κίνηση μέσα στη ρακέτα. Έχει βρεθεί ελεύθερος για 3 τώρα χωρίς να πατάει τη γραμμή. Είναι άστοχος ο Μπούφος από τη γωνία. 10-31 παραμένει. Δεν έχουν σκοράρει ακόμα στο δεύτερο δεκάλεπτο. Οι Airballers πάει μέχρι μέσα. Δεν θα καταφέρει ούτε τώρα ο Πανταλώνας. 10-31. Μέχρι μέσα, δεν κατάφερε να κερδίσει τον Καραγιάννη. Επαρκώς για να σκοράρει ο Ξάνθος. Ο Καραγιάννης θα κατεβάσει μια επίθεση σε πιο χαμηλό τέμπο από ό,τι έχουμε δει μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Στην γενική εικόνα αυτού. Μπούλας.
Κρυστάλλης έχει χτίσει την μπάλα, δεν έχει την πάρει. Θα δώσει ένα screen. Κολάρης δεν την μπάλα, δεν την παίρνει ο Καναγιάννης. Θα γυρίσει fade away στα 2 δευτερόλεπτα και λίγο λιγότερο. Είναι άστοχος. Μπούφος στο rebound. Χρήστογλου. Μια μακρινή πάσα θα βρει τον Θανασιάδη, ο οποίος έχει κλειστεί σε 2. Θα γυρίσει, θα κερδίσει και τον Κρυστάλλη και τον Καραγιάννη. Τον είχαν περικυκλώσει. Υπόγειο layup, δεξί χέρι, δικαιώθηκε. Για 3 είναι άστοχος ο Βούλας. Βάζει λίγο με τον εαυτό του. Χρήστογλου. Πάρε λίγο να χάσει την μπάλα από τον Καραγιάννη. Ξάνθος. Θέλω να πάρει την μπάλα, ωραίο τριγωνάκι. Θα δώσει τώρα στον Μπούφο. Χρήστογλου στα 12 δευτερόλεπτα. Μακρινό δίποντο, είναι άστοχο από τον Ξάνθο. Έχει βρεθεί ελεύθερος. Υπάρχει επιθετικό rebound και όχι καλά τελικά από τον Θανασιάδη. Και θα δούμε τον μπάγκο. Έχει προαναγγελθεί ένα ακόμα time out από τους μπάγκους. Βρισκόμενοι μπροστά με 23 τώρα. Καραγιάννης, υπάρχει σκρίνα του Κρυστάλλη, πάει μέχρι μέσα. Υπάρχει δικαίωμα για δύο βολές. Φάουλ που έχει χρειωθεί Θανασιάδη και πάλι. Βολές θα εκτελεστούν μετά το time out που έχουν προαναγγείλει οι μπάγκς. Στρέφουμε μετά από πολύ λίγο για τα 1.53 και 56 της δεύτερης περίοδου. Σκορνές στο 10-33, διορθώνω. Στρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στη Sony Carina για τα τελευταία 3.56 που απομένουν για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Ήταν το τελευταίο foul που είχαν να δώσουν οι Bugs για τη δεύτερη περίοδο. Δώρο άδωρο καθώς ήταν ψηλά. Είχαμε μείνει στο σημείο στο οποίο είχε κερδίσει ο Καραγιάννης το foul από τον Αθανασιάδη. Για δύο βολές, είναι άστοχο στην πρώτη. Χειροκροτήματα από τον Παπαδημητρίου. Είναι εύστοχο στη δεύτερη, τώρα θα έρθει ο πρώτος πόντος για τη δεύτερη περίοδο για τους Airballers. Ο Παπαδόπουλος. Έχει περάσει εκ νέου ο Βοσκάκης στον στο χώρο, καθώς και ο Οικονόμου. Και ο δασκάλου. Στον πάγκο έχουν καθίσει Χρήστογλου, Μπούφος και Αθανασιάδης. Τριπλή αλλαγή μετά το time out των Bugs. Παπαδόπουλος. Καστή πάσα, όχι η καλύτερη δυνατή, αλλά ο Οικονόμου συγκρατεί. Χρήμα για χρήμα. Jump shoots για δύο είναι άστοχος. Υπάρχει επιθετικό rebound μετά από όθηση της μπάλας στο Βοσκάκη. Του Βοσκάκη, ο οποίος θα πάρει τώρα την μπάλα, θα διπλώσει άμυνα πάνω του και θα βγει εκτός την μπάλα. Αλλά είναι για τους μπόλερς. Ο Παπαδημητρίου θα είπε λίγο με τον Χρήστογλου. Βούλας. Βγαίνει μέσα από τη ρακέτα και παίρνει την μπάλα από τον Παπαδημητρίου. Θα πάρει το σκρίνι από τον Κρυστάλλη. Jump shoot είναι άστοχος. Υπάρχει επιθετικό rebound από τον ίδιο. Ο Γιάννης θα συγκρατήσει την μπάλα τελικά, δεν θα βγει εκτός αυτή. Στην weak side θα συγκρατήσει και ο Βούλας. Στα 7 δευτερόλεπτα Κρυστάλλης. Λάρης, έχει βρεθεί αρκετά ελεύθερος, είναι άστοχος στο layup που πήρε και βρεθεί πίσω ο προσωπικός του αντίπαλος. Θα συγκρατήσει την μπάλα τελικά ο Παπαδόπουλος, έχει χτίσει στο πόδι του παραλίγο να βγει εκτός, ίσα ίσα που την πρόλαβε. Οικονόμου. Ξάνθος Βοσκάκης τώρα, έχει τον Κρυστάλλη απέναντί του, παίζει καλή άμυνα αυτός και θα χαθεί τελικά η μπάλα. Ο Βούλας έχει συγκρατήσει την μπάλα. Μέχρι μέσα φανταστική πάσα μία ακόμα. Στον Κούλα από τον Καραγιάννη. Ο Παπαδημητρίου έκανε μια πολύ καλή πάσα η οποία δεν μετατράπηκε σε assist. Υπάρχει τεχνική ποινή στον Κούλα. Δίκη που συνέχεια για το τέλος της δεύτερης περίοδου. Ο δασκάλου θα εκτελέσει την βολή αυτή. Με ταμπλό είναι εύστοχος. Μπούλας ζητάει αλλαγή από τον πάγκο. Και αυτή θα πραγματοποιηθεί, θα περάσει ο Πανταλώνας στη θέση του. Τώρα θα παίξουν και με Παντελώνα και με Παπαδημητρίου οι Airballers. Χαμηλώνουν το σχήμα τους.
Παπαδόπουλος. Σκάλου θα ξαναπάρει από την Ζάρθο. Πάει κοντά σε τρεις παίκτες. Θα χαθεί η μπάλα στη γωνία. Δεν κατάφερε να συγκρατήσει ο Οικονόμου τελικά. Ένα μικρό δωράκι εντός συμβολικών στους Wallers. Οι έχουν την επίθεση τώρα. Με τον Πανταλώνα. Από Δημητρίου. Στον Κρυσάλι το δεκμεταλλευτεί σε πρώτο χρόνο. Υπάρχει επιθετικό φάουλ πάνω στο screen από τον Κρυσάλι. Μία ακόμα αλλαγή κατοχής στην ΕΠΟΣ. Μασκάλου γωνία, αν δεν κάνω λάθος, πάνω ο Ξάνθος, ο οποίος θα ξαναπάρει την μπάλα. Μασκάλου είναι όντως στη γωνία, θα δώσει αλλά στόχισε όπως κάκι σε ένα jump shoot μέσα απόστασης. Αρκετά μαρκαρισμένο. Κρυσάλης πάει μέχρι μέσα, η μπάλα μπήκε και βγήκε. Περπάτησε όλη τη Στεφάνη και δεν μπήκε μέσα. Πολύ άσχημο παιχνίδι της μπάλας που έπαιξε στην Κρυστάλη. Καραγιάννης, Κρυστάλης, υπήρχε αμυντική ανισορροπία. Υπάρχει επιθετικό rebound και foul που έχει κερδίσει ο Καραγιάννης. Όλο που έχει χρειωθεί στον δασκάλου. Έστω στην πρώτη μου λέει ο Καραγιάννης. Έστω στη δεύτερη υπάρχει, υπάρχει επιθετικό rebound στον ίδιο, δεν κατάφερε. Ο Παπαδόπουλος θέλει να τρέξει. Υπάρχει σφύριγμα. Για φάουλ αμυντικό που έχει πληρωθεί στον Δημητρίου. Με ένα ακόμα φάουλ να δώσουν οι Airballers. Μπάξ παραλίγο να χάσουν την μπάλα, θα βγει εκτός αυτή. Η κατοχή τελικά θα χαθεί. Είχα την εντύπωση ότι θα συγκρατούσε την μπάλα παίκτη των Bugs. Τώρα έχει ακουμπήσει σε χέρι παίκτη των Bugs. Όπως φαίνεται. Το Δημητρίου. Κρυσάλης. Μέχρι μέσα θα στοχίσει σε ένα running floater. Έχουμε περάσει το τελευταίο λεπτό της δεύτερης περιόδου και συνεπώς του πρώτου μισού Οικονόμου. Ο Παπαδόπουλος πρέπει να βγάλει μια ωραία πάσα και τα καταφέρνει. Ο Οικονόμου σουτ για τρεις είναι άστοχος. Υπάρχει αμυντικό rebound. Γελάρη. 12-34. Καραγιάννης. Πάρει το σκρίν από τον Κρυσάλη, θα πάει κόντρα σε αυτό. Πήρε ένα ακόμα σκρίν από τον Σακελάρη. Στα 8 δευτερόλεπτα θα τροφοδοτηθεί αυτός από τον Παπαδημητρίου. Κρυσάλης. Στη μέσα θα κλειστεί ανάμεσα σε δύο, δεν καταφέρει να τελειώσει τη φάση. Τώρα θέλει να τρέξει μια προωθημένη πάσα στον Οικονόμου. Φανταστική πάσα, δεν καταφέρνει ο Παπαδόπουλος να συγκρατήσει σε πρώτο χρόνο, ούτε σε δεύτερο, ούτε να πετύχει το καλάθι σε πρώτου χρόνο, αν θέλετε. Ο Παπαδημητρίου, ντεζαβού στον αέρα του Σόνι Καρίνα. Αυτός είχε την τελευταία κατοχή στην πρώτη περίοδο και είναι η τελευταία φορά που είχαν πετύχει καλάθι εντός παιδιάς οι Airballers στα 4 δευτερόλεπτα. Ραγιάννης πάει μέχρι μέσα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, κέρδισε το Βοσκάκι. Συνεπώς 14-34 σκορ πρώτου ημιχρόνου. Μόλις 4 πόντους έχουν καταφέρει να πετύχουν οι Airballers στο δεύτερο δεκάλεπτο. Έχουν χτίσει μια διαφορά 20 πόντων. Οι Bucks έχουν καλέσει 2 time out σε περιπτώσεις που ήταν πολύ πρώτο στο σκορ. Αυτή ήταν εναλλακτική επιλογή. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την έναρξη δεύτερου ημιχρόνου. Σε ένα παιχνίδι αρκετά σημαντικό τόσο για την ψυχολογία των ομάδων, καθώς είμαστε στο πια playoffs, όσο και για τα playoffs τα ίδια, καθώς τα πράγματα είναι αρκετά ρευστά και στους 4 ομίλους σε αρκετές από τις θέσεις και αρκετές από τις ομάδες. Και ενδεχομένως οι ομάδες έχουν ήδη στο μυαλό τους τα matchups για τα επερχόμενα playoffs. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στην Sonic Arena.
τρίτης περίοδου και συντεπώς του δεύτερου ημιχρόνου. Οι Bucks είναι μπροστά με 20 πόντους και έχουν και την πρώτη κατοχή για το δεύτερο μισό. Βούφος απέναντι στα πλωμένα χέρια Κρίστοβου έχει βρει στη γωνία σε διατρίς. Είναι άτυχος, υπάρχει ο Βούφος ο οποίος πέντε rebound σαν από μηχανής θεός. Με πάρα πολύ μεγάλη καμπύλη είναι άστοχος ο Παπαδόπουλος σε μαρκαρισμένο τρίποντο. Κρίστοβου πήρε σούτ από τη γωνία για τρεις, δεν το είδαμε συμβαίνει αυτό στο πρώτο ημίχρονο. Δεν είδαμε τον Κρίστοβου πολλές φορές στη γωνία, όπως μάλλον να παίρνει σούτ από εκεί πέρα. Καραγιάννης πάει μέχρι μέσα, ανάμεσα σε τρεις παίκτες θα κερδίσει το φάουλ. Υπάρξει. Φάουλ που έχει χρειωθεί στον Παπαδόπουλο. Οι ομάδες βρίσκονται στην τρίτη και πέμπτη θέση αντίστοιχα. 8-3 και 5-6 στο τρίτο όμιλο της Development League. Οι ομάδες συγκατοικούν εντός εισαγωγικών μαζί με τους πρωτοπόρους της Elegance. Ο Γιάννης είναι άστοχος στην πρώτη βολή, έχει εκμεύσει αρκετά φάουλ. Ευνοεί την εκμεύση φάουλ, η αλήθεια είναι ο τρόπος παίξηματός του, το playstyle. Είναι άστοχος και στη δεύτερη μετά από μια περιπέτεια, ο Μπούχος παίρνει το rebound, Χρήστοφ. Σταματήσει την τρίπλα. Ο Παπαδόπουλος. Παίρνει ένα ποστάριο δασκάλου, όχι τελικά. Οικονόμου. Ο Τζαμπσούς πήρε την μπάλα από το Χρήστοφ, είναι άστοχος. Έχει αμυντικό rebound από τον Κρυστάλλι και ο Καραγιάννης τώρα θέλει να τρέξει. 34-34 δεν υπάρχει σκορ μέχρι τη μισή την περίοδο. Για να βγάλει μια ωραία. Πάσα μέσα στη ρακέτα. Φάουλ χαμηλά. Βούλα στα επαναφέρει. Ο Καραγιάννης κάνει μία από τις χειρονομίες που έχει κάνει αρκετές για σχετικά plays. Πανταλώνας βρίσκει το screen από τον Στάλι. Θα το πάρει, πάει μέχρι μέσα. Προσπέρασε και τον δασκάλο ο οποίος έμεινε πίσω από τα πόδια πρώτος. 2-2-1. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Όχι! Έστοχα, αλλά υπάρχει επιθετικό rebound μετά από μία άστοχη προσπάθεια του Μπούχου. Θα ξαναπάρει μετά από την άσκηση προσπάθεια ο Οικονόμου. Jump shoot είναι εύστοχος αυτή τη φορά, θα δικαιωθεί. Άφησε το τυφάκι παραπονεμένο εντός εισαγωγικών. 14-36 λοιπόν. Μαντολώνας. Βούλας. Σάλις θα ζητήσει και θα πάρει. Υπάρχει φάουλ στον Οικονόμου, ο οποίος έκλεψε μία ακόμα μπάλα. Φάουλ πίσω από το κέντρο. Επισκοπού προφανώς. 31. Φάουλ που έχει χρειωθεί στον Βούλα. Εντάξει το... Πάμε. Πάμε. Πόσο έχει. Χρήστογλου. Το νόμου jump shoot με μεγάλη καμπύλη. Είναι εύστοχος. Το μικρό σερί 4-0 τώρα για τους Bucks. Παντελώνας. Καραγιάννης. Έχει τον Μπούφο απέναντί του. Σαντιλάρης έχει τον Μπούφο απέναντί του. Θα τον παίξει στα πόδια όπως φαίνεται. Παραλίγο να χάσει την μπάλα. Μπούλας δεν θα πάρει την μπάλα. Υπάρχει κλέψιμο από τον Οικονόμο, ο οποίος έκλεψε μία ακόμα μπάλα και ψυχήθηκε για δύο ακόμα εύκολους πόντους στον ευνηδιασμό στο ανοιχτό γήπεδο. Έχει κλέψει πολλές μπάλες ο Οικονόμου. Έχει ενδιαφέρον μετά να δούμε συμπτωτικά πόσες ακριβώς. Υπάρχει φάουλ τώρα πάνω στον Παντελώνα στο κέντρο του γηπέδου από τον Οικονόμου. Από Δημητρίου στην επαναφορά. Πάρει την μπάλα στα 17 δευτερόλεπτα. Σακελάρης. Στάλης έχει δική, δεν θα πάρει την μπάλα. Είναι άστοχος ο Σακελάρης μετά από τρίποντα με πολύ μεγάλη καμπύλη έχοντας τον Χρήστο Γλωπέναντί του, ο οποίος του πάρει δεν θέλει να ψάξει την μπάσα. Την έψαξε. Την βρήκε. Τον κούπο. Ο Παπαδόπουλος. Χρήστο Γλου. Ανοίξει, φωνάζει κάποιος από τον μπάγκο των Bucks. Μπούφος. Ζαμπ σουτ είναι άστοχος. Υπάρχει
Αμυντικό rebound από τον Long Last από τον Βουλά. Πανταλώνας. Από την Τριού. Βουλά σου για 3. Από τις 45 μοίρες είναι άστοχος. Ο Βουδόπουλος θα τροφοδοτήσει και θα την κρατήσει λίγα οικονόμου. Μούφος, σκαφτεί πάσα no look στο Χρήστοβλο, ο οποίος έχει βρεθεί στην γωνία. Ελεύθερος, ο γιατρής είναι άστοχος, ο Κρυστάλλης θα πάρει το αμυντικό rebound και θέλει να κατεβάσει την μπάλα ο Σεφελάρης. Από Δημητρίου. Σκαφτεί πάσα στον Κρυστάλλη, ο οποίος θα γυρίσει. Ωραία πάσα στον Πανταλόν, ο οποίος θα πάει μέχρι μέσα. Είναι άστοχος, μπάλα περπάτησε εντός εισαγωγικών. Μέσα στην πολύκοσμη, όπως συνήθως, ρακέτα των Bugs και ένας ακόμα επιτυχής ευνηδιασμός του οικονόμου. 14-42. Δημητρίου. Για να βγάλει μια πολύ περίεχνη πάσα ο Δημητρίου. Μπάλα θα φτάσει τελικά στον Μπουφό μετά από πάση για κλέψιμο. Τον πάση στη γωνία θα πάρει ο Παπαδόπουλος. Στου 3 έχει βρεθεί αρκετά πολύ μάλλον ελεύθερος, είναι άστοχος. Έχει την bound από τον Μαντανόλα. Θα φτάσει μπάλα στον Παπαδημητρίου μετά από προσπάθεια του οικονόμου. Πλήρωσε με το ίδιο νόμισμα οι παίκτες των Bowlers. Οικονόμου, Χρήστοβλος έχει βρεθεί ελεύθερος, δεν θα πάρει ένα ακόμα τίποτα που του δόθηκε. Πάει μέχρι μέσα, έχει βρεθεί ελεύθερος, οικονόμου, θα πάρει την μπάλα. Στα 4 δευτερόλεπτα, jump shoot έχοντας βρεθεί ελεύθερος, είναι άστοχος, δεν πήρε κάποιο screen σε πρώτο ούτε σε δεύτερο χρόνο. Ο Πανταλώνας θα πάρει το rebound, ο οποίος είχε μείνει λίγο πίσω από τον πρώτο ούτε τίποτα και του επέτρεψε το τίποτα. Κελάρης, Κρυστάλλης πάει μέχρι μέσα, θα μετρούσε το καλάθι αν έμπαινε. Από το φάουλ που πήρε από τον δασκάλου, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Εύστοχος στην πρώτη ο Κρυστάλλης, 17-42. Αλλά μπήκε και βγήκε. Μία στις δύο από τον ψηλό των Bowlers. Οικονόμου. Παπαδόπουλος. Οικονόμου θα αλλάξει για 2 φορές με τον Παπαδόπουλο. Ξαναπάρει την μπάλα, καλό passing game. Έχει αποδιοργανωθεί επαρκώς για να βρεθεί ελεύθερος ο οικονόμου. Αφού άλλαξε την μπάλα και με τον Δεσκάλου. Υπάρχει ένα ακόμα φάουλ που έχει κρυωθεί στον Παπαδόπουλο. Παπαδημητρίου στις βολές. Αντιαθλητικό μάλιστα φάουλ. Δεν το ανέφερα προηγουμένως. Υπάρχει αλλαγή, ο Θανασιάδης θα περάσει στη θέση του δασκάλου. Οι Airballers έχουν βρει ήδη 2 πόντους από την επίθεση και έχουν και την κατοχή. Έχουν και 4 φάουλ να δώσουν, δεν έχουν ακόμα φάουλ να δώσουν οι Bugs. Μπελώνας. Ο Γούλας έχει βρεθεί ελεύθερος, έχει δώσει σκρίνο από Παπαδημητρίου στον νεοφερθέντα στο γήπεδο Θανασιάδη. Θα ευστοχίσει ο Γούλας στο τρίποντο που πήρε. 21-42. Double score στη ζώνη Χανίνα. Παπαδόπουλος, no look pass, υπέροχη προσπάθεια, δεν καταφέρει να τελειώσει τη φάση ο Θανασιάδης. Κρυστάλλης, ο Γελάρης. Backdoor pass, δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει ο Παπαδημητρίου. Χάθηκε η κατοχή, είναι εκ νέου για τους Bugs. Στην προηγούμενη κατοχή πήραν 5 πόντους οι Bowlers.
τρίποντο του Γούλατ στις δύο προηγούμενες βολές από τον Παπαδημητρίου. 3.41 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Χρήστογλου, το όνομα μου. Κρυστάλλης παραλληλών, κλέψει την μπάλα με την καλή άμυνα, την ακούμπησε. Έβγε προς την από τα χέρια του. 7 δευτερόλεπτα Χρήστογλου. Νόλουκ πάσα στον Μπούφο, ο οποίος θα γυρίσει, θα ευστοχίσει. Ένα ακόμα fade away. Παραδόνας, από τον Δημητρίου. Σακελάρης. 11 δευτερόλεπτα. Γκούλας γυρίζει στην περίμετρο. Στην περίμετρο έχει βγει και ο Παντελόνας που έχει πάρει νέο την μπάλα. Κρυστάλλης θα γυρίσει, θα στοχίσει κερδίζοντας τον Μπούφο. Μπούφος. Οικονόμου. Μέσα μέσα θα δώσει μπάλα ο οικονόμου στον Παρασιάδη. Κάποιος πρέπει να πάρει το σούτ για τρεις. Μόνο τα μπλό από τον Παπαδόπουλο. Τελείωνε ο χρόνος. Αναγκαστικά σούτ για να πάρθει. 23-44. Γούλας. Μεταλώνας. Γούλας θα ξαναπάρει την μπάλα. Θα βγει. Πάση υπάρχει μπλοκ από τον Μπούφο. Δεν υπάρχει φάουλ. Σιάδης. Θα χάσει και αυτό την μπάλα. Λάθος. Κατοχή θα αλλάξει ξανά. Σακελάρης. Νόλου πάσα θα πάρει ο Κρυστάλλης τώρα. Επίσης θα κερδίσει το φάουλ για δύο βολές από τον Μπούφο. Να πάρουν τόσο ωραία την πάσα από τον Παπαδημητρίου. Άστοχο στην πρώτη βολή ο Κρυστάλλης. Αν ευσχίσει στη δεύτερη διαφορά θα στρογγυλοποιηθεί στους 24-44. Στη δεύτερη, ο Κρυστάλλης. Πράγματι αυτό συμβαίνει. Ενδεχόμενος να είναι προφήτης. Χρήστογλου. Θα ξαναδώσει τον οικονόμο από εκεί που πήρε προηγουμένως. Μπούφος. Θα ζητήσει ο Χρήστογλου που θα ξαναπάρει την μπάλα. Χωρίς πολλές τρίπλες αυτή η επίθεση των Bucks. Θα γυρίσει ο Μπούφος. Είναι άσχος. Υπάρχει επιθετικό ριμπάουντ. Δεν έχει αναδεωθεί ο χρόνος. Θα γυρίσει. Θα στοχίσει και αυτός. Θανασιάδης. 1.44 για το τέλος για την ολοκλήρωση 30 αγωνιστικών λεπτών στον Καρίνα. Πάει μέσα στο Παντελόνα, Γκούλας. Γκούλας θα παίξει στα πόδια των Ρώμου. Κρυστάλλης θα γυρίσει από τη μία, θα γυρίσει την άλλη, θα δώσει την πάση στον Σακελάρη, ο οποίος δεν καταφέρει να συγκρατήσει. Χρήστογλου, συνεπώς, για μία ακόμα επίθεση. Ο Παπαδόπουλος, Μπούφος. Παίρνει πολύ μεγάλα βήματα και φτάνει μέχρι το καλάθι από τη δεξιά πτέρυγα. Κοντά για μία ακόμα παρατηρακέτα των Bowlers. Γκούλας, Κελάρης. Θα χάσει την μπάλα. Θα χαθεί την μπάλα. Θα χάσει την μπάλα από τον Κρίστο του. Καλή άμυνα έπαιξε αυτός. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Όχι! Εύστοχα. Ο Παπαδόπουλος. Καταχειριζόμενος από τον πάγκο. Παντελόνας, ωραία πάσα. Πάει να κάνει κάτι πάρα πολύ περίπτωση, δεν το κατάφερε ο Κελάρης. Αυτό κι αν ήταν. Αυτό κι αν θα ήταν highlight αν έμπαινε. Παναθιάδης. Παπαδόπουλος, Χρήστογλου. Στον νόμο, κάνει μια προσπίση, πάει να σε δύο θα βγάλει μια μπάλα. Στον Παναθιάδη, στα 5 δευτερόλεπτα, ώστε να ανοιχτό ότι θα δικαιωθεί. Oh. 24-48. Μείνουν περίπου 2 δευτερόλεπτα και λίγο λιγότερο να εξαντλήσουν όλη την επίθεσή τους οι Bowlers. Παντελόνας θα πάρει το σκρίν στα 7 δευτερόλεπτα από τον Κρυστάλλη. Πάει μέχρι μέσα ανάμεσα σε δύο παίκτες Παπαδημητρίου. Σύντια 3. Είναι άστοχος. Υπάρχει ένα κομικό περιθώριο 2 δευτερόλεπτων. Χωρίς το βλέπετε εκεί μπάλα. Έχουν δείξει ότι δεν είχε αντιληφθεί όσο γρήγορα θα μπορούσε, καθώς δεν επιτάχει με όσο γρήγορα θα μπορούσε πάλι. 24-48 double score
στη Sonic Arena μετά από 30 αγωνιστικά λεπτά. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στη Sonic Arena για τα τελευταία 10 αγωνιστικά λεπτά για την τέταρτη περίοδο. Στο μάτσο μεταξύ Airballers και SKG Bugs. Οι Bugs έχουν καταφέρει να έχουν μια διαφορά 24 πόντων μετά από τα 30 πρώτα αγωνιστικά λεπτά. Βούλας θα στοιχίσει σε ένα jump shoot στο πρώτο εντός παιδιάς για την τέταρτη περίοδο. Παπαδόπουλος. Αυτή η πάσα θα περάσει από τον δασκάλου. Στο Μοσκάκι. Δασκάλου, jump shoot από τον Μοσκάκι είναι εύστοχο τελικά. Μετά από μια περιπέτεια, μυστήριο. 24-50. Μονταλώνας. Ο Δημητρίου έχει πάρει το σκρίνο από τον Κούλα, θα πάρει κρυστάλλι σωρά την μπάλα. Είναι το Μοσκάκι απέναντι του. Jump shoot για 2, είναι άστοχος από τη γωνία. Μονταλώνας. Ξάνθος. Μοσκάκι έχει βρεθεί στην κορυφή. Θα έχει παίρνει την μπάλα αρκετά αποφασιστικά, αλλά ξαναβγάζει ο δασκάλος στην κορυφή. Μοσκάκι θα τοποθετηθεί με μία ακόμα φορά από τον Παπαδόπουλο. Αυτή τη φορά είναι άστοχος στο jump shoot. Ο Γιάννης σκαστεί το loop πάσα στην Μονταλώνα. Ο Δημητρίου θα συγκρατήσει. Δεν θα πάρει το τρίποντο, ο Κρυστάλλης θα πάει μέχρι μέσα, δεν θα καταφέρει να κερδίσει το Μοσκάκι. Θα πάρει το επιθετικό rebound όμως και υπάρχει σφύριγμα. Για φάουλ που έχει χρειαστεί στο Μοσκάκι. Βούλας στην επαναφορά. Χέρια φωνάζει κάποιος από τον πάγκο. Παίρνει την μπάλα και θα καταφέρει να την μετατρέψει σε assist. Ο Μονταλώνας. 26-50. Σκάκι θα γυρίσει, θα μετρούσε αν έμπαινε, δεν θα υπάρξει καλά τη φάουλ. Ψηλό στον Bugs θα αρκεστεί σε δύο βολές. Άστοχο στην πρώτη βολή ο Μοσκάκι. 26-50 παραμένει. Στη δεύτερη. Σάλης. Καραγιάννης. Μάλλον εύστοχος στη δεύτερη, όχι και στη δεύτερη. Θα χάσει την μπάλα ο Καραγιάννης. Έπαιξε καλή άμυνα ο Μοσκάκι. Βούλας, Καραγιάννης. Καραγιάννης θα περάσει από 4 παίκτες, θα βγάλει στο Βούλα. Buzzer beater and be. Είναι άστοχος, υπάρχει επιθετικό rebound. Ανανεώνει, αναστήνει την επίσκεψη του Κρυστάλλης. Μονταλώνας για να βγάλει μια σκαστή πάσα. Πέρασε ανάμεσα από 2 παίκτες στον Κρυστάλλη. Θα μετρούσε αν έμπαινε. Να βγάλει πάρα πολύ δύσκολη πάσα ο Μονταλώνας μέσα στον Κρυστάλλη. Ο Μονταλώνας ενδεχομένως να μπορεί να ασχοληθεί και με την γραφτική. Με ακρίβεια βελόνας ήταν η προηγούμενη πάσα. Με ταμπλό είναι εύστοχος ο Κρυστάλλης στην πρώτη. Άστοχος στη δεύτερη. Όθηση του δασκάλου, η μπάλα που πάει στο Παπαδόπουλο. Είναι στη γωνία ελεύθερος ο Ξάνθος, θα πάρει την μπάλα στο πρωτοχθάνος, θα την πάρει σε δεύτερο. Πάνε δύο παίκτες πάνω του. Καλό passing game, Μοσκάκι θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, λαμβάνοντας πολύ ωραία πάσα από τον δασκάλου. 27-53. Παπαδημητρίου. Μονταλώνας. Κρυστάλλης, jump shoot είναι άστοχος, υπάρχει αμυντικό rebound από τον Φιλιρίδη. Ίσως έχει περάσει μετά από πολύ ωραίο στον αγωνιστικό χώρο. Παπαδόπουλος, ωραία πάσα, δεν θα καταφέρει στην κίνηση να πετύχει δύο πόντους ο Δασκάλου, δύο ακόμα πόντους. Ο Γιάννης θα πετύχει στο Μοσκάκι, θα πάει να τον παίξει
Έτσι, δύναμη θα τον κερδίσει, καλάθι και φάουλ. Μάλιστα. 29-53. Ο Παπαδόπουλος 6-37 για το τέλος, η διαφορά στους 24 πόντους. Ο Σκάκης έχει κλειστεί από 2. Κλειδίδης. Κλειδίδης θα δώσει την επιλογή ο Σκάκης, την εκμεταλλευτεί. Ωραία πάσα του Παπαδόπουλου, υπάρχει φάουλ στο δασκάλου. Πολύ περίτεχνη πάσα προηγουμένως. Προηγουμένως στην ίδια φάση. Μια πιο γενική έννοια, όλα προηγουμένως έγιναν και όλα επομένως θα γίνουν. Μια φιλοσοφική αναζήτηση. Άστοχος στην πρώτη βολή ο Πασκάλου. Στο κουστί στη δεύτερη υπάρχει rebound σε δεύτερο χρόνο του Καραγιάννη, ο οποίος κέρδισε το κλειδίδι. Τον έχει απέναντί του. Πάει μέχρι μέσα, είχε το ψηλότερο Μοσκάκι απέναντι του Παπαδημητρίου, ο οποίος δεν έκανε προσπάθεια για lay-up. Κρυστάλλιση πάει ανάμεσα σε δύο, σε Κλειδίδη και σε Μοσκάκι. Άνθρωπος 4 εναντίον ενός τώρα. Σάνθος μέχρι μέσα θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Παπαδόπουλος και υπάρχει time-out που έχει καλέσει ο Γιώργος Μπουστίνης από τον πάγκο των Airballers. Είναι από τα λίγα time-out που έχουν επαρθεί μέχρι στιγμής απόψε. 29-55, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, η διαφορά στους 26 πόντους. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στη Σόνι Χαρίνα για τα τελευταία 5-52 που αφορούν τη λήξη της τέταρτης περίοδου. Ένα παιχνίδι που. Σε ένα παιχνίδι, όχι, μάλλον. Οι Μπάλτιες έχουν καταφέρει να κυριαρχήσουν από πολύ νωρίς, από το πρώτο κιόλας δεκάλεπτο. Έχουμε στη διαφορά στο σύν 16 υπέρ της. Καραγιάννης για 3 είναι άστοχος. Airball. Χειροκροτήματα από τον Δημητρίου. Παραμένει το 29-55. Λυρίδης ξαναπάρει από τη γωνία από τον Αθανασιάδη. Θα βγάλει στο Βοσκάκι. Στην γωνία ο Ξάντος, Λυρίδης. Προδόθηκε τον Παπαδημητρίου με την ωραία πάσα στον Μπουφό, ο οποίος θα πάει μέχρι μέσα, θα κέρδισει το φάουλ για δύο βολές. Θα μετρούσε αν έμπαινε. Από ένα φάουλ έχουν ακόμα να δώσουν οι δύο ομάδες. Πρώτη βολή ο Μπούφος. Και στη δεύτερη. (29-57) Από τα λόνας. Πάει μέχρι μέσα να τροφοδοτήσει τον Κρυστάλλι, ο οποίος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι κερδίζοντας το Μοσκάκι. Σε μακρινή πάσα θα βρει τον τελικό της αποδέκτη, τον Αθανασιάδη, ο οποίος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Πολύ ωραία προσπάθεια, τόσο η πάσα όσο και, όσο και το τελείωμα. Ο Δημητρίου έχει βρεθεί με την μπάλα στη γωνία. Για τρεις από πάρα πολύ μακριά από το σελάρι είναι άστοχος. Κλειδίδης. Σάνθος. Για τρεις αν έχει βρεθεί ελεύθερος είναι άστοχος ο Αθανασιάδης. Κλειδίδης. Στην κορυφή. Αθανασιάδης για τρεις είναι πάλι ελεύθερος, είναι πάλι άστοχος. Υπάρχει και αμυντικό rebound από τον Παπαδημητρίου. Λίγο να χάσει την μπάλα από τον Φιλιρίδη, παρήξερε που έπαιξε καλή άμυνα. Στο Κελάρης. Κοσμία στα Πέριξ. Καραγιάννης για τρεις από την γωνία, έχοντας βρεθεί αρκετά ελεύθερος για να οπλίσει και να ευστοχίσει. Ο Μανταλώνας, είχε απέναντί του τον Αθανασιάδη, αλλά ευστόχισε. Συγκρατήσει την μπάλα και θα βγάλει στον Αθανασιάδη ο Ψάνθος, αλλά η μπάλα θα χαθεί. Ο Δημητρίου.
Κρυστάλλης μέχρι μέσα. Πολύ δύσκολη προσπάθεια. Πέρασε το προσκοτό το αντίπαλο. Θανασιάδης, jump shoot εύστοχο, τώρα μπαίνουν αρκετά shoot προς το τέλος του παιχνιδιού. Στόχισε ένα ακόμα ο Βοσκάκης. 36-61. Μεταλώνας. Ο Βοδημιουσίου, Κρυστάλλης. Έχει δύο παίκτες πάνω του. Καραγιάννης, μια laser πάσα στο σακελάρι, πολύ αποφασίστη. Στην επαναφορά από τον Δημητρίου. Υπάρχει φάουλ από τον Φιλιρίδη. Το τελευταίο που είχαμε να δώσουν στην τέταρτη και τελευταία περίοδο οι Bugs. Σαγγελάρης. Από τον Δημητρίου. Jump shoot είναι άστοχος. Εγώ τον θέλω τον Φιλιρίδη, ο οποίος θα παλέψει για το αμυντικό rebound. Θα παλέψει και με τον Μπούφο για λίγο για το αμυντικό διορθώνω rebound. Κάκης. Παραμόνευε από τον Δημητρίου και έσβηξε την μπάλα από τα χέρια του και έκλεψε. Ο Μεταλώνας θα συγκρατήσει την μπάλα από τον Δημητρίου, που πήγε για overplay άμυνα. Jump shoot είναι άστοχος. Δεν θα έρθει ένα μικρό σερί για τους bowlers. Χρήστογλου. Jump shoot. Δεξί hook είναι εύστοχο από τον Αθανασιάδη. Μεταλώνας από τον Δημητρίου, πάρει το σκρίν από τον Κρυστάλλη. Jump shoot είναι άστοχος, υπάρχει μάχη για το επιθετικό rebound, βάζει τελικό νικητή τον ίδιο. Ρόλου του πάσα στον Καραγιάννη, ο οποίος θα κλειστεί από 2, θα κερδίσει το φάουλ από τον Λυρίδη, ο οποίος είχε έρθει για βοήθεια. Σύνηθες φαινόμενο να έχετε αλλαγή στον ψηλό ή αλλαγή ή βοήθεια και να χρεώνεται φάουλ στον παίκτη που πήγε για αυτήν. Ο Καραγιάννης είναι άστοχος στην πρώτη βολή. Ο Καραγιάννης άστοχος στη δεύτερη. Λυρίδης. Χρήστογλου. Θανασιάδης. Για τρεις από τη γωνία έχει βρεθεί ελεύθερος, είναι άστοχος με airball. Ξάνθος. Γούλας. Δώσει τον Μεταλώνα. Ανάμιση λεπτό για το τέλος. Ξαναπάρει ο Γούλας, έχει βρεθεί αρκετά ελεύθερος. Γιάννης για τρεις είναι άστοχος, υπάρχει θετικό rebound, συγκρατεί την κατοχή ο Μεταλώνας. Χρειάζει πάσα στον Κρυστάλλη. Μέχρι μέσα θα βγάλει την μπάλα στον Μεταλώνα, όμορφο καλάθι, 38-63. Λυρίδης κατεβάζει μία από τις τελευταίες επιθέσεις για το πρώτο απόψη το παιχνίδι της Ωνικαρίνα. Ακολουθεί αναμέτρηση της Τσάιτ Φιλέα Κούπερς. Ένα ακόμα ενδιαφέρον παιχνίδι. Επίσης για τη 12η αγωνιστική της Development League. Θα γυρίσει, θα στοχίσει ο Μπούφος. Ανάμεσα σε τρεις παίκτες, πάρα πολύ δύσκολο καλάθι από τον Αθανασιάδη. Τελευταίο λεπτό στην αναμέτρηση. Γούλας. Για τρεις είναι άστοχος, υπάρχει θετικό rebound από τον Μεταλώνα, εκεί πήγε η μπάλα. Καστή πάσα στον Καραγιάννη, ο οποίος θα γυρίσει, θα ευστοχίσει με τα μπλο. Φιλιρίδης, Χρήστογλου. Βλέπουμε τον Γούλα απέναντί του. Χρήστογλου θα βγάλει την πάσα στον Μπούφο, δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει. Αλεκού πάσα δεν θα βρει το τελικό της αποδεκτή. Μεταλώνας. Μεταλώνας, καστή πάσα, ανάποδο λέει από τον Καραγιάννη. Αρκετό θέαμα στα τελευταία δευτερόλεπτα. Χρήστογλου. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, τώρα θα μπει η τελεία στον αγώνα. Λίγα δευτερόλεπτα.
42-65 κατάφεραν οι Bugs από νωρίς να καθιδρύσουν το ρυθμό τους και έκτοτε να τον διατηρήσουν και να τον επεκτείνουν. Στρέφουμε σε πολύ λίγο σε άλλη μετάδοση προφανώς για το επόμενο παιχνίδι. Συγκεκριμένη αναμέτρηση έχει τελειώσει, οπότε τελειώνει και η συγκεκριμένη μετάδοση κάπου εδώ πέρα. Από όλους όσους συνεργάστηκαν για να έχει το οπτικό ακουστικό υλικό από την οργανώτρια αρχή, από τους παίκτες, από τους διαιτητές, από τους διαιτητές, από τις... από τη γραμματεία, από όλο το staff. Ευχές για όμορφη συνέχεια, να είστε όλοι καλά, να περνάτε τέλεια, να προσέχετε. Γεια σας.